Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 0-3 πέρασε νικηφόρα από τον Μαΐστρο Ιπποκράτης. Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, οι γιατροί επικράτησαν του ΑΟΜ σε ένα μάτς κατά το οποίο οι ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Καλύτερη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Βασίλη Τζουκμάνη που θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ στις περισσότερες από τον αντίπαλο καλές στιγμές που είχε με κύριο εκφραστή τον Καλυβά. Ο Ιπποκράτης ήταν όμως αυτός που πήρε κεφάλι στο σκορ, χάρη σε γκολ του Καβανόζη στο 22. Στο δεύτερο μέρος όλα τελείωσαν πολύ γρήγορα, αφού στο 46, μετά από μια φάση διαρκείας και την μπάλα να μένει για ώρα στην περιοχή του Μαΐστρου, το πρώτο τέρμα του τηλέγραφου στο φετινό πρωτάθλημα με πλασέ δυσκόλεψε πολύ το έργο των γηπεδούχων που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Μάλιστα, 4 λεπτά μετά ήρθε και το 0-3 με κεφαλιά του Κουρτίδη έπειτα από κόρνερ. Στο 58 τεράστια διπλή ευκαιρία για την ομάδα του Γιώργου Μαρασλή, με τον Κικούδη να αποκρούει αρχικά το πλασέ του τηλέγραφου και στη συνέχεια το Πλητικάκι να στέλνει την μπάλα out. Στο 67 ο Κουτσούκης δεν θα μπορέσει να μειώσει για το Μαΐστρο, αφού το σούτ θα σταματήσει το δοκάρι. Ένα λεπτό μετά φοβερή ατομική ενέργεια του Μικρετσιάνα από πλευράς Ιπποκράτη, ωραία κάθετη πάσα, έδιωξε σε κόρνερ ο Γκιγκούδης πριν τσιμπήσει την μπάλα ο επιθετικός. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Ιπποκράτης παρέμεινε στη δεύτερη θέση και στο μείον 7 από τον πρωτοπόρο Ρέστη, ενώ ο Μαΐστρος στην 8η με 13 βαθμούς και θα παλέψει στα play-out για την παραμονή. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κύριος Στάσιου, ενώ βοηθή του οι κύριοι Πανταζής και Παλαιοπάνης. Ήταν μια δύσκολη νίκη σήμερα. Μέσα στη διάστημα 6 ημερών έχουμε παίξει το τρίτο παιχνίδι μας σήμερα. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο, με μια καλή ομάδα που προσπαθεί, που παλεύει να σωθεί, που είχε μεγάλο κίνητρο για το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν πολύ κακοί μάλλον. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε λίγο κάποια πράγματα, βάλαμε και 2 γκολ και καθάρισαμε το παιχνίδι. Ένα μάτς μένει, πώς τελειώνει αυτή η κανονική διάρκεια για τον Ιπποκράτη, ολοκληρώνεται έτσι όπως την περίμενες, ήθελες κάτι περισσότερο? Η ομάδα με βάση τους στόχους που έχει βάλει εξ αρχής είναι μέσα στους στόχους και τους έχει πετύχει κιόλας. Σίγουρα όμως ότι σίγουρα μπορούσαμε βαθμολογικά να είμαστε λίγο πιο κοντά με την Οριστιάδα. Εντάξει, έχω αναφερθεί σε παλιότερα, σε προηγούμενα παιχνίδια, σε προηγούμενες δηλώσεις που έχω κάνει το λόγο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο και θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα με τον ίδιο τρόπο. Καταρχάς, θα δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στον Ιπποκράτη για την νίκη και στη δικιά μας ομάδα για την προσπάθεια. Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ίσως και να έπρεπε να ήμασταν μπροστά στο σκορ. Εντάξει, από ένα λάθος το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος που έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, προηγήθηκε. Νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε μετά στο 46, με δεύτερο δικό μας λάθος, έγινε το 0-2. Εντάξει, μετά προσπαθήσαμε, βάλαμε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι το σκορ είναι πλασματικό. Το 0-3 τουλάχιστον είναι πλασματικό. Ένα μάτς έμεινε για το τέλος της κανονικής περίοδου. Πώς μπαίνει, γιατί ουσιαστικά έμεινε αυτό το παιχνίδι μόνο για να αρχίσουν τα play-out. Πώς μπαίνει η Μαΐστρος σε αυτά τα play-out? Περίμενες κάτι περισσότερο? Πιστεύεις ότι με αυτούς τους βαθμούς που έχει θα μπορέσει να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία? Καταρχάς, είμαι με τον Ορέστη. Πρώτα αυτό. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας εκεί. Παίζουμε. Παίξαμε πια, έχουμε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές στην ατυχία να είμαστε με τις δύο καλύτερες ομάδες. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και μετά θα δούμε για τα play-out. Κοίταξε, θεωρώ ότι καθ' όλη τη χρονιά έπρεπε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Οι περισσότεροι βαθμοί που χάσαμε ήταν από λάθη διαιτητών. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Μας στέρισαν βαθμούς, όπως και στο πρώτο μάτς μες στον Ιπποκράτη. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας στα play-out. Θεωρώ ότι καμία ομάδα δεν είναι καλύτερη από εμάς, από αυτές που θα είναι στα play-out. Θα τα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. 5 είναι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει. Ξέρω, αξία, έχουμε και πολλούς τραυματισμούς, πολλές ελλείψεις. Το καλό είναι ότι έχουμε την Ακαδημία από πίσω, έρχονται παιδιά. Σήμερα αποδείξαν οι 5-6 που μπήκαν μέσα ότι αξίζουν να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Μακάρι να είμαστε στην Α κατηγορία για να πάρουν και αυτά τα παιδιά και του χρόνου περισσότερες ευκαιρίες και να παίξουν στην Α. Γιατί θεωρώ ότι εδώ, όσο παίζουμε αυτούς τους αντιπάλους, θα βελτιώνονται. Γιατί σήμερα παίξαμε μία από τις δύο πιο ποιοτικές ομάδες και δεν υστερήσανε. Αυτό, να είναι εδώ πέρα να παίρνουν ευκαιρίες, να γίνονται καλύτεροι σαν άνθρωποι πρώτα απ' όλα και σαν ποδοσφαιριστές. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν και πολύ καλοί. Θέλαμε τα πατήματά μας. Στο δεύτερο μπαίναμε πρώτοι και ήρθε το γκολ. Σκόραρα το πρώτο μου γκολ και όλα στο επόμενο παιχνίδι. Θα δώσουμε όλα. Ήταν ένα γκολ και συγχαρητήρια και όλα, στο οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και την νίκη για τον Ιπποκράτη, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, το πρώτο μου γκολ, πολύ χαρούμενος. Συμπαίκτες μου είπαν όλοι συγχαρητήρια και ευελπιστώ να πάω να κάνω γκολ και στο επόμενο. Και μετά play-off. Και στα play-off, ναι. Είναι 8-6 παιχνίδια, πόσο είναι. Ό,τι έχουμε θα τα δώσουμε. Με τις προπονήσεις. Αρχικά, επειδή στην προηγούμενη εκπομπή σας
Μίλησα και για την διαιτησία, που έχω προαναφέρει ότι γενικά το επίπεδο του Εύρου είναι κακό. Θέλω να προσθέσω πρώτα τα συγχαρητήρια στη διαιτησία. Σήμερα ήταν άψογη. Όλο το παιχνίδι κύλησε όμορφα και ωραία. Νομίζω φάνηκε αυτό. Δεν υπήρχαν εντάσεις και από τις δύο ομάδες, ούτε από τους διαιτητές. Ήταν άριστοι και συγχαρητήρια στους κυρίους. Συνέχεια να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ιπποκράτη. Κατάφεραν να τελειώσουν τις ευκαιρίες που είχαν. Δικά μας λάθη. Δεχτήκαμε 3 γκολ. Καλά κάναν τα παιδιά. Ήταν απίστευτη στην τελική φάση. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Φάνηκε από τις ευκαιρίες. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Όποιος δεν τελειώνει τις φάσεις. Συνήθως η παροιμία λέει τρώει και τα γκολ. Αυτό συνέβη σήμερα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί είναι από τα λίγα παιχνίδια που και τα ευχαριστήθηκαν και τρέξανε. Και το προσπαθήσαμε. Νομίζω φάνηκε πάρα πολύ στον αγώνα. Παίξαμε με τους δεύτερους της κατηγορίας. Δεν είναι τυχαία δεύτερη. Και πιστεύω σταθήκαμε αντάξια. Το σκορ είναι πλασματικό. Εντάξει, το 0-3 είναι αυτό που είπα ότι καταφέρνουν και τελειώσαν τις ευκαιρίες που είχαν. Πιστεύω είναι λίγο πλασματικό. Σίγουρα δεν άξιζαμε να κερδίσουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.